θα λέγατε έτσι με ευκολία ότι η πολιτική τρελάθηκε, ο κόσμος τρελάθηκε, ζούμε έναν αντιδιαφωτισμό, μια μεταδημοκρατία? Είναι η λιτότητα και οι πολιτικές του Σικάγου που έχουν κυριαρχήσει και ουσιαστικά πιέζουν τη μεσαία τάξη αλλά και τα φτωχότερα στρώματα και αυτά να ζητούν τη γρήγορη λύση? Κύριε Σιαφάκα, είναι και τα δύο αυτά που λέτε και πολλά άλλα. Αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ τον πειρασμό να κάνω ένα αρχικό σχόλιο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που λέγατε πριν. Μάλιστα. Και ακριβώς να συγκρίνω αυτή τη σκληρή, ακραία, σχεδόν βία στάση που συνεχίζουν να κρατάνε οι θεσμοί. Δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο το διεθνές. Ναι, πολλά από αυτά πια δεν τα υποστηρίζει μόνο το ΔΕΛΤΑ ΜΕΤΑΦ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα επιμένουν οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ESM. Λοιπόν, να συγκρίνω αυτή την συμπεριφορά με την συμπεριφορά που φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα σε σχέση με την ακροδεξιά που λέτε, που ανεβαίνει. Έχουμε στις 4 Δεκεμβρίου δύο εξαιρετικά σημαντικές εκλογές, όπως ξέρετε. Ιταλία και Αυστρία. Και Αυστρία. Όπου εάν ο Ρέντσι χάσει το δημοψήφισμα και παραιτηθεί. Αποχωρεί. Αποχωρεί. Και ποιος έρχεται μετά? Ένας συνδυασμός των κομμάτων της Λιρέτας, όπως το λένε. Mm-hmm. Δηλαδή του Μπέμπε Γκρίλου, των Πέντε Αστέρια, του Μπερλουσκόνη και της Λίγκας του Βορρά. Στην Αυστρία θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα τον νέο πρόεδρο, που είναι ο κύριος Χόφερ, το κόμμα της Ελευθερίας του Στράχερ, ενός κόμματος που είναι ακροδεξιό στα όρια του φασισμού. Και εδώ βλέπουμε κάτι, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, χαρακτηριστικά μιας προηγούσας παρακμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηγεσίας, ή μάλλον της έλλειψης ηγεσίας, οι οποίες αντί αυτή τη στιγμή να καταλαβαίνουν και να προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτά τα σημαντικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στους ευρωπαϊκούς λαούς αλλά και διεθνώς και οδηγούν στην άνοδο της άκρας δεξιάς, ασχολούνται αυτή τη στιγμή για το πώς θα τιμωρήσουν τη μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη, η οποία είναι πλήρως αντιρατσιστική, η οποία έδειξε τη συμπεριφορά που ξέρουμε όλοι, που έδειξε προς τους μετανάστες και η οποία έχει βάλει τα θέματα της κοινωνικής δικαιοσύνης στο κέντρο. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Δουζίνα, σήμερα έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα μια ομιλία που έκανε χθες το απόγευμα, νομίζω, ο Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού, όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας και έβαλε μια σειρά θέματα τα οποία αποδομούν τελείως την Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα. Ναι. Και μιλάμε τώρα για μια εμβληματική προσωπικότητα της Αγγλικανικής Εκκλησίας, των επικεφαλής, με ένα τεράστιο ακροατήριο σε μια χώρα η οποία είναι απολύτως καθολική και η οποία έχει εκλογές ως ανούπου, έτσι. Και μια εκκλησία η οποία, νομίζω περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη, έχει τα χαρακτηριστικά της κοσμικότητας και της επαφής με τον κόσμο, με τον λαό, με αυτόν που υποφέρει στη Βόρεια Αγγλία, προκειμένου μιλώντας για την Αγγλία, και η οποία μιλάει σε μια μεγάλη καθολικότητα σε όλο τον κόσμο και η οποία συνεχώς έβαλε αυτά τα θέματα, ότι η ξενοφοβία οδηγεί στο ρατσισμό, ότι η κατάργηση του κράτους ευημερίας και η λιτότητα οδηγεί σε ακραία φαινόμενα. Μια εκκλησία δηλαδή που μιλάει με έναν τρόπο. Μα έβαλε και τρομερά θέματα για την Ελλάδα. Είπε πράγματα για την Ελλάδα που δεν έχουν ελεγχθεί από το εγχώριο πολιτικό σύστημα, κύριε Δουσίνα. Να σας πω το εξής. Όταν πέρσι με το δημοψήφισμα ξεκινήσαμε στην εφημερίδα Guardian μια μεγάλη συλλογή υπογραφών από τους μεγαλύτερους διανόμενους του κόσμου για να υποστηρίξουν το δημοκρατικό δικαίωμα του ελληνικού λαού να αποφασίσει ό,τι αυτός θέλει. Ο πρώην αρχιεπίσκοπος του Canterbury, που είναι ο αρχιεπίσκοπος της Αγγλίας, ήταν από τους πρώτους που υπέγραψε και έστειλε και προσωπικό μήνυμα στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, μιλάμε για μια εκκλησία η οποία έχει πλήρως συνταυτιστεί ή πηγαίνει παράλληλα με τους λαούς, σε αντίθεση με άλλες εκκλησίες. Αλλά για το γενικότερο πρόβλημα, να πω μόνο μια κουβέντα, γιατί και ο κύριος Κλάψης νομίζω να ξέρει εξαιρετικά καλά. Μετά το 1945 η ανθρωπότητα αισθάνθηκε ότι τελειώσαμε πια με τον φασισμό, με τον ναζισμό, με τον ακραίο ρατσισμό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιστροφή στην ίδια μήτρα, αλλά βέβαια με πολύ διαφορετικό επικάλυμα. Βάζετε τη Γιάλτα ως ορόσημο? Την νίκη των δυτικών δυνάμεων και της Σοβιετικής Ένωσης εναντίον του ναζισμού και εναντίον των Ιαπώνων φασιστών. Αυτό η Γιάλτα, το τέλος του πολέμου. Τη νίκη, υποτίθεται, του δυτικού πολιτισμού εναντίον της βαρβαρότητας και αυτών που κάναν το ολοκαύτωμα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα την ίδια μήτρα αλλά με άλλο επικάλυμα, θα έλεγα. Ένας λύκος, αλλά ο οποίος φαίνεται με προβιά, που έχει αντικαταστήσει τις μπότες και τις στολές με κουστούμάκια και τα γεράκια Σανέλ. Αλλά
τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και τα οποία οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα, είναι κοινά νομίζω σε όλο τον κόσμο και θα το πούμε τριών ειδών. Το ένα είναι προφανώς η οικονομική πολιτική. Ξέρουμε πάντα ότι μετά από κάθε οικονομική κρίση υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς. Δεύτερον, υπάρχει αυτό που είπατε και εσείς κύριε Σιαφάκα, η μεταδημοκρατική λογική. Πολλοί κόσμος αισθάνεται ότι οι ελίτ τον εγκατέλειψαν. Mm-hmm. Αυτή η σύγκληση στο λεγόμενο ακραίο κέντρο της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, η οποία ήταν στη λογική business as usual. Hillary Clinton. Εμείς συνεχίζουμε τα ίδια, παρότι έχει υπάρξει μεγάλο πρόβλημα με την ανεργία, με την πτωχοποίηση. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός, κύριε Δουζίνα, ότι η δημοκρατία δεν έχει τις απαντήσεις που ενδεχομένως θα θέλαμε, ή ακριβώς το αντίθετο, επειδή δεν υπάρχει οικονομική δημοκρατία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε? Και πάλι θα έλεγα κανείς ότι αυτά βρίσκονται και τα δύο μαζί. Δεν είναι δηλαδή μια σχέση απόλυτη αιτίου και αιτιατού. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, η πολιτική δημοκρατία έχει υποχωρήσει. Έχουμε δηλαδή την συνεχή αντικατάσταση των πολιτικών και των αποφάσεών τους από διάφορους τεχνοκράτες που μας λένε ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Ακόμα και αυτό που λέγαμε πριν, ότι εδώ πέρα θα έχουμε ένα staff level agreement. Αλλά μετά ελπίζουμε, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, να έχουμε πολιτικές διαπραγματεύσεις. Τι δείχνει ακριβώς πάλι αυτό? Ότι έχει γίνει ένας διαχωρισμός απόλυτος και μας λένε καταρχάς ότι αυτοί που κοιτάνε τα νούμερα, τις στατιστικές, το ΑΕΠ κτλ., είναι αυτοί βασικά που παίρνουν τις πρώτες αποφάσεις και μετά βάζουμε τους πολιτικούς για να κάνουν μια βελτίωση. Είναι αυτό μεγάλο πρόβλημα. Πάμε και στον κύριο.